Ο στρατός της Λιβύης ανακοίνωσε ότι παρακολούθησε 74 πτήσει για τη μεταφορά μισθοφόρων από τη Συρία στις περιοχές που ελέγχονται από τον πράξη κοπηματία Χαλίφα Χαφτάρα από Οκτώβριο 2020. Μια σειρά tweets δημοσιεύτηκαν το κέντρο πολυμέσων ή φέστιο του θυμού. Εκεί γράφουν από την υπογραφή της Συμφωνίας Κατάπαυσης του Πυρός τον περασμένο Οκτώβριο έως 30 Μαΐου 74 της από την αεροπορική δύναμη της Συρίας Sun Wings με τέφρα μισθοφόρους από Συρία στο Χαφτάρ. Προσθέτουν ότι τα αεροσκάφη της Summer Airlines απογειώνονται από τα αεροδρόμια της Δαμασκού και της ρωσικής βάσης Μέιμιμ στα λατάκια και προσγειώνονται στα ανατολικά της χώρας στο αεροδρόμιο Μπενίνα, στην πόλη της Βεγγάζης Ανατολικά. Ή, Ή στη βάση Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, Αλ νότια του Μαντ. Και το Sunwings είναι ιδιωτική αεροπορική εταιρεία της Συρίας που ανήκει σε έναν επιχειρηματία προσκύμενο στο Συριακό καθεστώς, Μοχάμαντ Σαμούτ. Να τονιστεί εδώ ότι υπόκειται στις κυρώσεις ΗΠΑ για τη μεταφορά μαχητών όπλων και εξοπλισμού μεταξύ Μόσχας και Δαμασκού. Το κέντρο των Μέσων Ενημέρωσης δήλωσε ότι αυτό αποτελεί αντίφαση, παραβίαση της 5-5 Συμφωνίας Κατάπαυσης του Πυρός που υπεγράφει στη Γενέβη τέλειο Οκτωβρίου 2020. Πριν 14 ημέρες περίπου, ο στρατός Λιβύης ανακοίνωσε την παρακολούθηση πολεμικών αεροπλάνων ελικόπτέρων στον ουρανό της Al Jazeera, 600 χιλιόμετρα νότια-ανατολικά της Τρίπολης πρωτεύουσα. Ο αναπληρωτής επικεφαλής του Συμβουλίου της Προεδρίας της Λιβύης, Αμπτουλά Χαλάθη, προειδοποίησε. Παρόλο που η πολιτοφυλακή του Χαφτάρ χαιρετίζει την εκλογή της μεταβατικής αρχής, συνεχίζει να λειτουργεί ξεχωριστά από την νόμιμη κυβέρνηση. Καθώς ο Χαφτάρ αποκαλείται αρχηγός του Λιβικού στρατού, αγνοώντας τον ανώτατο διοικητή του στρατού, πρόεδρο της Προεδρίας Συμβουλίου, Μοχάμα Για αρκετά χρόνια, με υποστήριξη απαραβικέ και δυτικέ χώρε, μισθοφόρου και ξένου μαχητέ, η πολιτοφυλακή του Χάφτα πολεμούσε την πρώην διεθνώ αναγνωρισμένη κυβέρνηση Εθνική Συμφωνία. Οι Λίβοι ελπίζουν ότι μια πολιτική συμφωνία μεταξύ των μερών θα οδηγήσει στον τερματισμό τη σύγκρουση στην πλούσια σε πετρέλαιο χώρα υπό μια νέα κυβέρνηση Εθνική Ενότητα. Ο στρατάρχης Χαλίφα μελγάζιμ Χαφτάρ Γεννήθηκε το 1943. Προκαλεί παγκόσμιο ενδιαφέρον. Διοικητής του Τομπρούκ του Εθνικού Λιβυκού Στρατού. Στις 2 Μαρτίου του 2015 διορίστηκε Διοικητής Ενόπλων Δυνάμεων που είναι πιστής στο εκλεγμένο νομοθετικό σώμα Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης. Ο Χαφτάρ γεννήθηκε στην πόλη Λιβύης Αζδαμπίγια. Στι 2 Μαρτίου 2015 διορίστηκε διοικητή ενόπλων δυνάμων Λιβύη. Υπηρέτησε στο Λιβικό στρατό υπό τον Μουαμάρ Καντάφη. Συμμετείχε στο πραξικόπημα που έφερε τον Καντάφη στην εξουσία το 1969. Συμμετείχε στο Λιβικό στρατό ενάντια στο Ισραήλ στον πόλεμο Γιόμ Κιπούρ. Το 1973, το 1987 κατέστη εχμάλωτος πολέμου κατά τη διάρκεια του πολέμου εναντίον του Τσάντ. Μεγάλο πλήγμα για τις φιλοδοξίες Καντάφη ενώ ήταν κρατούμενος αυτός και οι συνεργάτες του συγκρότησαν ομάδα ελπίζοντας να ανατρέψουν τον Καντάφη. Απελευθερώθηκε το 1990 σε συμφωνία με οι Ηνωμένε Πολιτείε. Έζησε δύο δεκαετίε στι Ηνωμένε Πολιτείε, Λάνγκλει, Βιρτζίνια, και απέκτησε την Αμερικάνικη υπηκότητα. Το 1993 ενώ ζούσε στι Ηνωμένε Πολιτείε, καταδικάστηκε και του για εγκλήματα κατά τζαμαχυρίγια του μεγάλου σοσιαλιστικού λαού, καταδικάστηκε σε θάνατο. Ο Χατάρ κατήχε ανώτερη θέση στι δυνάμεις που ανέτρεψαν τον Καντάφη στον εμφύλιο Λιβύης το 2011. Το 2017, ο Ραμζιάς Αλ Σέρτζ, αντιπρόεδρος νοματικού συμβουλίου του ΔΕΜΑ και δικηγόροι Ράγιαν Γκούτμαν και Άλεξ Χουάιτινγκ, κατηγόρησαν τον Χατάρ για έγκλημα πολέμου ότι διέταξε ντολοφονία αιχμαλώτων πολέμου κατά τη διάρκεια τη ανάκτηση τη ΔΕΜΑ. Ο Χαφτάρ έχει χαρακτηριστεί ω ο πιο ισχυρό πολέμορφο τη Λιβύη, έχοντα πολεμήσει με και εναντίον σχεδόν κάθε σημαντική φατρία στι συγκρούσει τη Λιβύη, ω διάσημο για μια συναγώνη στη στρατιωτική εμπειρία και ω κυβερνών με σίδερα αγροθιά. Αν και ο χαφτάρα αναφέρεται ότι είναι αντισλαμιστή, έχει πολιτοφυλακέ από του Σαλάφι Μάχτσκα. Δεν είναι ούτε σχολή σκέψη ο Σαλαφισμό ούτε αυστηρά δομημένος. Ακολουθεί κοράνι και σούνα.